Καλωσορίζω τα παιδιά, τα όμορφα, τα δικά μου τα παιδιά. Τι κάνατε, περάστε, καθίστε, έχει θέση για όλους, βρε. Κάναμε ήδη ένα επεισόδιο για μια horror ταινιάρα μυστηρίου. Για το show μιλάω, εάν δεν το έχεις δει, πάτησε εδώ στο κουμπάκι που θα βγει για να το απολαύσεις. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και ένα επεισόδιο για μια horror ταινία. Από αυτές τώρα που ξέρετε, αυτές που πρωταρχικό τους μέλημα είναι να σε κάνουν να χεστείς απάνω σου και να πετάξεις τα snacks στον αέρα ώστε να χρειαστεί να πάρεις κι άλλα. Δουλεύουν για το σινεμά με άλλα λόγια. Σήμερα λοιπόν θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την ταινία The Nun του 2018. Την ταινία που κατέχει μέχρι και σήμερα το ρεκόρ εισιτηρίων στο box office, παρακαλώ, για ολόκληρο το Conjuring franchise. Όπως πάντα, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά και αράξτε να χεστούμε, να γελάσουμε, εννοώ, με την ψυχή μας. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν η διασκέδαση ξεκινήσει, να σου υπενθυμίσω αν είσαι καινούριος ή καινούργια στο κανάλι και σου αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται εδώ πέρα, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάσεις καμία από τις βιντεάρες που θα έρθουν στο μέλλον. Και τώρα μπορούμε να πατήσουμε play! Και επειδή έχω πολλά και για σήμερα, θα ξεκινήσω με ένα fun fact. Έτσι και το καλό. Λοιπόν, η πρώτη ταινία The Nun, γιατί τώρα παίζεται η δεύτερη στο σινεμά, ή πεζόταν, γιατί δεν ξέρω πότε θα προλάβω να βγάλω το βίντεο, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Ρουμανία. Η μονή της Σάντα Κάρτα, λοιπόν, που βλέπουμε εδώ πέρα, αλλά θα δούμε και στην υπόλοιπη ταινία, είναι ένα αληθινότατο κτίσμα που όμως δεν ήταν εφικτό να γίνουν γυρίσματα εκεί πέρα, αφού είναι έρημο για πάρα πολλά χρόνια και σε πολύ κακή κατάσταση. Δηλαδή, και να μην ήταν, δεν θα μπορούσαν και πάλι να κάνουν γυρίσματα, γιατί, παιδιά, στη Ρουμανία απαγορεύεται να κάνεις γυρίσματα μέσα σε εκκλησία ή μέσα σε μία μονή. Οπότε, οι δημιουργοί αποφάσισαν, ναι, μεν να γυρίσουν όλη την ταινία στη Ρουμανία, αλλά έφτιαξαν ένα παρόμοιο σκηνικό σε ένα κάστρο που βρισκόταν κάποια χιλιόμετρα πιο εκεί. Παιδιά, κάτι μου λέει πως το τοπικό κατάστημα με τους σταυρούς εκεί πέρα θα έχει χεστεί στο τάλιρο, ε. Αυτά που βλέπω, με λαμπορκίνι πρέπει να κυκλοφορεί ο ιδιοκτήτης. Α, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, παιδιά, κορίτσια, μαζεύτε τα να φύγουμε. Η ταμπέλα του λέει ξεκάθαρα, έτσι. Μεταβολή και γραμμή για προσευχή, ελάτε. Όχι, όχι, τι λέμε τόση ώρα. Δρόμο, αλλάξτε και χώρα, είναι απαραίτητο. Ρε, δρόμο. The relic truly save us. Have faith, sister. Α, θα μείνουμε, άντε να έχουμε πίστη. Μου φαίνεσαι και φερέγγιο άτομο, άντε να σε ακούσουμε. Ναι, άξι το διάλογο κάθε φορά, μπορείτε κάθομαι και σας ακούω. Όχι τίποτα άλλο, τώρα και εκεί πέρα που τις έστειλα, τι να παρακαλώ στο διάολο, αφού τώρα έχει έρθει ο διάολος αυτές. This evil needs a vessel to escape. Ο δαίμονας, λέει, θέλει ένα λείψανο για να θεραπετεύσει και την ώρα που το λέει δείχνει το κλειδί. Άρα υποθέτω εγώ πως το κλειδί είναι αυτό που θέλει ο δαίμονας για να δραπετεύσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άμα είναι να το πάρει μαζί το κλειδί και να φύγει, γιατί πήγαν κατευθείαν μέσα στο στόμα του λύκου μαζί με το μοναδικό πράγμα που ήθελε ο δαίμονας. Τι έγινε, αδερφή, γιατί φωνάζουμε, τρομάξαμε, μωρέ, τρομάξαμε. Έχει πίστη, έχει πίστη. Εσύ, άλλη, τρέχα. Μπράβο ρε, μπράβο ρε κοπελιά! Α, παιδιά, μια φορά που λέω κάτι και μ' ακούνε! Ρε, τρέχασα να μην υπάρχει αύριο και μην κοιτάξεις πίσω, ε! Όχι, μην κοιτάξεις πίσω, είπα, καλά δεν τα πιάμε! Ω, παιδιά... Δείτε τώρα ειρωνία, έτσι! Έμεινε μοναχή! Όχι ρε παιδιά, όχι να γυρνάνε και σταυροί, ακόμη δεν ξεκινήσαμε! Δεν νιώθω έτοιμο ψυχολογικά, πώς θα το κάνουμε. Όξο ρε! Παιδιά, μισό λεπτό να φέρω το απαραίτητο gadget γιατί δεν την βγάλουμε καθαρή. Ουστ! Όξο ρε! Όξο ρε! Ας το κορίτσι ήσυχο! Παιδιά, δεν είχα μεγαλύτερο, αλλά και αυτό δουλίτσα κάνει. Ουστ! Πίσω μπορούς άλλο φαλαίο! Αδερφή! Καλά είσαι! Forgive me, Lord. Εντάξει, και έτσι έγινε η δουλειά. Εγώ παρουσιαστής, με κοιτάς! Και
Και εδώ, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα εάν θέλεις να αυξήσεις το μυστήριο στην ταινία σου και αν θες να αυξήσεις περισσότερο και τον τρόμο ως προς το τέρας που εμφανίζεται σε αυτή την ταινία. Να μην δείξεις κανονικά τον δαίμονα, αλλά να δείξεις το κατόπτρισμά του. Πολύ όμορφη κινηματογράφηση, παιδιά, μέχρι εδώ πέρα, αλλά... Μέχρι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε ακόμη στα 5 πρώτα λεπτά της ταινίας και τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί με το καλημέρα, μιλάμε, δεν υπάρχουν. Και είναι τόσα πολλά, παιδιά, που ο θεατής με δυσκολία μπορεί μετά να παρακολουθήσει ήσυχος, ήρεμος το υπόλοιπο της ταινίας. Άσε που σε κάνει να βγάζεις και λάθος συμπεράσματα. Και θα εξηγήσω πολύ καλά τι λέω στη συνέχεια του βίντεο. Περιμένετε. Για την ώρα πρέπει να σας παρουσιάσουμε το απαραίτητο συστατικό για μια horror ταινία. Το μορφωνιό της ταινίας μας, κυρίες και κύριοι. Ένα ψηλό παλικάρι, μιλάμε, ένα μέχρι εκεί πάνω, σαν κυπαρίσι. Έτσι, με μπλέματα, για να χαίρεται το μάτι του θεατή, ρε. Δεν θα μπορούσε να λείπει κάτι τέτοιο. Και τώρα θα με λέτε περίεργο, αλλά έχω λόγο που το σχολιάζω. Θα καταλάβετε στο τέλος. Oh God. Αυτός λοιπόν ο αψηλός, αυτός λοιπόν ο τύπος είναι ο Φρέντσι, ο ένας εκ των δύο κεντρικών πρωταγωνιστών. Γιατί ο άλλος, παιδιά, ο άλλος, μιλάμε, τρελαίνει κόσμο με τα skills του. Ο Πάτερ Ομπέρκ, ο κυρηγός των κυνηγών, κυρίες και κύριοι. Ο Πάτερ που τον βλέπουν οι δαίμονες και ψέλνουν εκείνοι τον Πάτερ ημών. Those are your travel documents, contact information on the man. Το Βατικανό λοιπόν μαθαίνει για την καλόγρια που αυτοκτόνησε και στέλνει τον Πάτερ Μπέρκ να ερευνήσει την κατάσταση. Όμως για την αποστολή, κυρίες και κύριοι, αυτή θα χρειαστεί και ένα sidekick, καθώς φαίνεται. Also in the file is the name of a postulant who can help assist you in your inquiries. Γιατί μιλάς έτσι εσύ, τι έγινε? Since it is a cloistered convent and your access will be limited. Κάτι μου λέει, δεν είμαι και σίγουρος, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. She's also familiar with the territory. Ειδικός δεν είμαι, αλλά έτσι νομίζω. Για να δούμε όμως, ποια είναι αυτή η πολύ σημαντική συνοδοιπόρος. You were recommended for the journey because of your familiarity with the territory. Romania. I'd never been in that part of the world. Τι, όπα! Και τώρα τι κάνουμε, ρε Πάτερ! Αυτή είναι άσχετη. Every decision the Vatican makes is with purpose. Α, θα έχει το λόγο του. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Όλο και κάπου ο Πάτερ θα βρει να του φανεί χρήσιμη, ρε παιδί μου. The postman's charge. 10 letters with an L. Deliveries. You have a knack for this, sister. Α, να, ορίστε, είδατε. What is it, Mr. Thierot? Hi. Όπα, όπα ρε μάνο, όπα, εντάξει, σιγά, σβήσε λίγο, μόλις γνώρισε τους ανθρώπους. Just husband or angry father? I'm sorry, what? But usually it's one of the two. Όπα ρε μπρος, σου λέω, όπα, χαλάρωσε λίγο. Όπα, παιδιά, θα φυλάμε και τους δικούς μας κόλους σε λίγο. Όπα, παιδιά, ο Τεριαό έχει έρθει εξαλαμμένος από ό,τι βλέπετε. Σε λίγο θα την πέσει και στον Πάτερ. Settle then. You will take us. With all due respect, father, please, I... Please, Frenchie. Κουβαλίτσα, μοναχή, αλλά ξέρει πολύ καλά να χρησιμοποιεί τα όπλα της αδελφή Irene. Took a plane from Rome, a bus from Bucharest. Now, my friends, you're in the dark ages. Θα σας πάει αυτός γαμιώντας ευγενικός, λοιπόν, ο Τεριό δέχεται να πάει τους δύο πρωταγωνιστές μας στη Μονή. ρε φίλε, πού πας ρε, έχεις καμένο τον αστόπρα μου, θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Πω, δίκιο έχει ο Τεριό, παιδιά, μεσαίωνας. How long have you been a nun? I'm not a nun yet. I'm still just a novitiate. Ναι, ναι, συνεχίστε έτσι εσείς και βλέπω να σας εκπαιδεύω τεγελιό πολύ καλά. Still haven't taken your temporary vows. Αλλά κρατήστε το αυτό το ότι δεν έχει πάρει τους όρκους ακόμη, έτσι. Για κάποιο λόγο το αναφέρει 500 φορές ταινία, τι διάλογο θα είναι σημαντικό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω σε αυτό το επεισόδιο είναι σωστό να λέω τι διάολο ή όχι. Θα δείξω τώρα. Άμα μας πάρει, μας πήρε. If I may ask, father, why is it the church sends you on such tasks? Τι ρωτάς τώρα, ρε κοπέλια, μας κοροϊδεύεις, αφού μιλάμε για τον υπέρτατο, για τον ηθικό σε τέτοια θέματα, για τον ατρόμητο, τον αχάμπαρα, τον Πάτερ Μπέρκ. The church reaches out to me when it needs an investigation into unusual phenomena. Ή αλλιώς, τον κυνηγό θαυμάτων. Και αυτό, δεν το λέω εγώ, το λέω ο ίδιος. Unofficially, they call it miracle hunting. Ορίστε, σε παρακαλώ πολύ, κουκλίτσα μου, πάρε κανέναν όρκο πρώτα και μετά μίλα. Δεν ξέρω, δεν είναι σωστό αυτό. I also have orders from the Vatican to determine if the grounds are still holy. Α, μάλιστα. Άρα, εκεί έχει πάει ο Πάτερ για να δει αν ο τόπος είναι Άγιος. Εντάξει, παιδιά, τέρμα τελείωσε. Αφού εκεί πέρα έχει πάει ο ατρόμητος, ο αχάμπαρος, ο ειδικός σε αυτά τα θέματα, Πάτερ. Τελείωσε, τέρμα σας λέω. Ρεβού. Α, ναι. Τι είπα πριν, ατρόμητος. Βγάλτε το αυτό, βγάλτε.
I should tell you one more thing, Father. What? That's not how I left there. Πολύ ωραία. Το πτώμα κουνήθηκε μόνο του. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο τόπος και επίσημα δεν είναι Άγιος. Πάμε να φύγουμε. Αλλά πριν φύγουμε να ρωτήσω κάτι έτσι τα γρήγορα. Το Βατικανό πώς ακριβώς ήξερε ότι η μοναχή αυτοκτόνησε και ότι δεν τη σκότωσε κάποιος άλλος? Εμπιστεύτηκαν τον ειδικό σε αυτά τα θέματα Τεγλιό, aka Φρέντσι? Αλλά εντάξει ρε παιδιά, τώρα και να μην ήταν σίγουροι, αφού στείλαν τον ειδικό για να εξετάσει το πτώμα και να βγάλει ρε παιδί μου μια εμπεριστατωμένη άποψη επί του θέματος. Father, what is it? Seems to be a key of some kind. Ρε, τι κάνεις εκεί πέρα, δεν βιλώνεις το πτώμα πριν βγάλεις πόρισμα? Τι διάλο ρε, σίγουρα αυτός είναι ειδικός. Αυτό το τι διάλο, πρέπει να το βγάλω από αυτό. Μη το λες μωρέ. Ρε, θα την εξετάζεις να τελειώνουμε. We should give her a proper burial. Α, ναι. It was common practice during the plague. People fear to be buried alive. Και θέλω να κρατήσετε αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πολύ συλλεκτική, διότι αυτή είναι η μοναδική στιγμή, μάλλον η μία εκ των δύο στιγμών, που ο Πάτερ Μπέρκ όντως μιλάει σαν ειδικό στο είδος του. You could ring the bell to let those above ground know. Made a mistake. Ναι, απλά λόγια δηλαδή, συναγερμός για φέρετρα. Και ναι κυρίες και κύριοι, αυτό που λέει ο Πάτερ εδώ πέρα είναι 100% αληθινό. Όντως υπήρξε αυτό το σύστημα σε περίπτωση που κάποιον τον έθαβαν ζωντανό, είτε λόγω της πανούκλας όπως λέει εδώ πέρα και ο Πάτερ, αλλά είτε γιατί μπορεί να είχε πιει πολύ τσάι με ηρεμιστικά βότανα. Διότι τότε δεν υπήρχαν τα όργανα, τα απαραίτητα όργανα για να δουν αν χτυπάει η καρδιά ή όχι του αποθανόντα, οπότε έβλεπα τον άλλον να μην κουνιέται για ώρες και λέγανε. Λοιπόν! Πόση ώρα για να κουνηθεί αυτός? Ξέρω εγώ, 1-2 ώρες. 2 ώρες. Ψόβησε λοιπόν, ανοίξε ένα λάκκο να τον βάλουμε μέσα. Και το κτήμα δικό μου. Δεν ακούω. Έλα τώρα, το κτήμα δικό μου. Και μόλις ακουγόταν το καμπανάκι από τον τάφο μετά από κάνα μισάωρο. Ε, τι κάνεις εκεί? Τίποτα, τίποτα. Κάτι κοιτούσα εδώ πέρα. Το κτήμα δικό μου. Δικό μου το. Έλα τώρα, για το κτήμα δικό μου είπαμε. How's that possible? It's been weeks. Πολύ καλή ερώτηση, Harry! Και πάλι καλά που ο ειδικός είναι εκεί δίπλα σου για να σου δώσει την απάντηση. Α... Κυνηγό θαυμάτων, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά πάντως αρχίζω να πιστεύω πως θαύμα θα είναι αν τελικά αυτός είναι όντως ειδικός. What is it you want? Are you the Reverend Mother? I am. Ναι. Τώρα, εντάξει, έχουν και ένα ειδικό εκεί πέρα για να τους μιλήσει, αλλά εγώ, επειδή είμαι άσχετος, έτσι, να ρωτήσω κάτι που, αν μου επιτρέπετε, έτσι. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογικό? Εννοώ, αυτή η εικόνα είναι φυσιολογική, έτσι είναι μια ηγουμένη? Γιατί αυτό ηγουμένη δεν το λες. Σε πορτατήφ είναι πιο κοντά. Αλλά εντάξει, παιδιά, με συγχωρείτε, εντάξει, ποιος είμαι εγώ για να αμφισβητήσω τον Πάτερ Μπέρκ? Recent death. One of your nuns. I found her outside, hanged from the neck. Θάνατο! Θάνατο λέει! Ποιο θάνατο, εγώ δεν είδα κάτι. Δεν μπορώ κιόλας γιατί φορά αυτή την κουρτίνα προς από τη μούρη μου, αλλά... Would you allow us a moment, please? You should leave with him. Το βλέπετε ότι η ηγουμένη αρχικά προσπαθεί να διώξει αυτούς τους δύο, έτσι? Έχει σημασία, γι' αυτό το τονίζω. There is lodging in the convent. You may stay there. Και σου λέει τώρα ο Πάτερ Παύλα κυνηγός θαυμάτων. Έχουμε και λέμε. Αυτοκτονία, τσεκ. Τόμα που κουνήθηκε από μόνο του, τσεκ. Φρέσκα αίματα στα σκαλιά ενώ αυτή έχει πεθάνει πριν κάποια εβδομάδα, τσεκ. Ηγουμένη Darth Vader, τσεκ. Πολύ ωραία λέει, αν με πρόκειται στους υπολογισμούς. Θα μείνουμε στο ξενώνιο του μοναστηριού. Γιατί τους λες, σας βλέπω έτσι διστακτικούς, δεν κατάλαβα. Δεν βλέπω κανένα κίνδυνο να υπάρχει. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου, εδώ, πού είναι η πόρτα, πάμε. Thank you. Αυτό είναι. You should begin heading back yourself. We'll be fine, son. Come back in a few days. Ο Φρέντζ λοιπόν εκδιώχνεται από το μοναστήρι, αφού δεν είχε και καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί πέρα. Όμως, παιδιά, απ' έξω υπάρχει έλεγχος. Hello? Όπα, λέει ο Φρέντζ, γκομενάκι μου μόνο στο δάσος. Ο ειδικός, ρε. Για κάτσε απάνω το. Ω, και σκοινιά και τέτοια νομαλιά μου φαίνεται. Τρέχω, ρε! Hey! Πω, ξαναμένω το μωρό τελειό! Μη, α, δεν θέλω φωνές. Μη φωνάς καθόλου, σούφεξε σου λέω! Γκρ, είναι και άγρια έτσι που σ' αρέσουνε ρε. Α, για να το κλει. Αλλά επειδή ο Τεριό, κυρίες και κύριοι, κατά βάθος είναι πολύ πιστός, φεύγει με το σταυρό στο χέρι. Και για να τα λέμε και πιο σωστά, με το σταυρό αγκαλιά, επειδή ήταν μεγάλο σταυρό, δεν βρήκε μικρό. Τι σταυρό που βαλάω, με ρωτάνε οι φίλοι.
I had a series of visions when I was a girl. What were your visions? There were many. Never the same one repeated. Η αδερφή Irene, λοιπόν, δεν είναι καμιά τυχαία. Εννοείται πως έχει κάποια οράματα και κάποιες παραπάνω δυνάμεις υπερφυσικές, θα λέγαμε, κάτι ανάλογο δηλαδή με όσα είχε η Lorraine στις ταινίες The Conjuring. Και αν σας φαίνεται πως υπάρχει και μια ομοιότητα μεταξύ των δύο ηθοποιών που τις υποδίονται, αυτό κυρίες και κύριοι συμβαίνει γιατί η Vera Farmiga και η Taisa ή Taisa Farmiga είναι αδελφές και στην πραγματική ζωή. Τώρα, αυτό είναι τυχαίο, ενώ δηλαδή πήραν την αδελφή της Farmiga επειδή είναι καλή ηθοποιός και τους τέριαζε απλά στο ρόλο, ή επίτηδες θέλουν να υπάρχει αυτή η ομοιότητα. Να έχουν δηλαδή και κάποια συγγένεια μέσα στο σύμπαν του The Conjuring. Πολύ πιθανό, αν και δεν υπάρχει και κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ή να υπονοεί κάτι τέτοιο. Αν ένα βαμπύρ δαγκώσει ένα ζόμπι, τότε γίνεται το βαμπύρ ζόμπι ή το ζόμπι βαμπύρ. What? Mary points the way. Α, το η Παναγιά μαζί σου δηλαδή που λένε και οι μανάδες μας, αλλά σε πιο χολιγουντιανή έκδοση. Αλλά πετάγεται ο Πάτερ Μπέρκ, που από εδώ και πέρα θα το λέμε Πάτερ Σαΐνι, και λέει αμάν, αμάν της λέει, τι μου θύμισες τώρα ρε κοπελιά. What is it, father? I was thinking of a similar incident I encountered in France. Ήξερα και εγώ, τους λέει, ένα αγοράκι κάποτε που είχε ακριβώς τα ίδια συμπτώματα και νόμιζε ότι είναι δαιμονισμένο. My God, Daniel, what they done to you? He died days later. Ρε πάτερ, μήπως, λέω μήπως τώρα, η ιστορία σου είναι λίγο άσχετη με αυτό που σου είπε η κοπέλα πιο πριν. Δηλαδή παραδέξω ότι απλά ήθελες κάποιον για να πεις τον πόνο σου. That is a puzzle. Α, είναι puzzle, μάλιστα. Exposition της πλάκας αυτό λέγεται εδώ πέρα που έγινε, παιδιά, να ξέρετε. Όχι τίποτα άλλο, βαρέθηκα να πετάω και σπόντες. Εκτός όμως από την αδελφή Irene που βλέπει οράματα και φαντάσματα, τώρα το παθαίνει και ο πάτερ. Είναι κολλητικό φαίνεται. Ναι. Κοιτάξτε, νιώθετε ένα παιδάκι να σας ακουμπάει στον ώμο και μόλις γυρίζετε το βλέπετε 15 μέτρα μακριά μέσα στα σκοτάδια. Τι σκέφτεστε, εσείς. Ωραία, και σας ρωτάω τώρα στα καπάκια. Πείτε ότι το τρώτε αυτό το προηγούμενο που είπα και πάτε εκεί πέρα και το βλέπετε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ότι έχει βγει έξω από το κάστρο στο οποίο βρίσκεστε. Πείτε μου πάλι τι σκέφτεστε. Ο ειδικός πάντως εδώ πέρα, παιδιά, λέει, λογικά, legit, να στο ακολουθήσω. Αχ, Θεέ μου, αχ. Δεν θα τη βγάλω καθαρή με αυτές τις ταινίες. Daniel. Α, μάλιστα, δεν είναι ένα απλό παιδάκι, παιδιά. Είναι ο Daniel που πέθανε καμιά δεκαετία πριν. Μάλιστα. Τι κάνεις ρε, Daniel, τι χαμπαριά, πώς πάει εκεί στην άλλη πλευρά. Α, δεν φαίνεται να περνάει και πολύ καλά ο Ντάνιελ, παιδιά. Εντάξει, είναι και λογικό, αλλά ποιος είμαι και εγώ να κρίνω, έτσι. Γι' αυτό ρε, παιδιά, υπάρχουν και ειδικοί. Τελικά ο Ντάνιελ ήταν ο δαίμονας. Ας το γέλο. Μην το λες αυτό, μωρέ, μην το λες. Δείτε ρε, παιδιά, μπαινιά που του έπαιξε ο δαίμονας. Όχι, δείτε. Πώς ξεγελάστηκε έτσι ο μέση της δαιμονικής. Πρόβλημα. Πες μου πώς το λύνεις. Πώς το λύνεις. Σαΐνις. Το Πάτερ Σαΐνι, κρίμα παιδιά, γιατί που ήταν και πολύ συμπαθητικός, αιωνία η μνήμη του, αλλά επειδή η ταινία, παιδιά, έχει φροντίσει να σετάρει κάτι λίγο πιο πριν. Το καμπανάκι ηχεί, κάποιος θαύτηκε ζωντανός και το σημαντικότερο, ο δαίμονας, μόλις είδαμε πως έχει τη δύναμη μέχρι και να θάψει ζωντανό κάποιον μέσα σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, overpowered. OP εν συντομία. Μην κοιτάξεις τον καθρέφτη, μην κοιτάξεις τον καθρέφτη, μην κοιτάξεις τον καθρέφτη, μην κοιτάξεις τον καθρέφτη. Πες το διάλογο, μωρέ, μην κοιτάξεις τον καθρέφτη, είπα. Ένα πράγμα σου είπα. Ρε, γιατί στις horror ταινίες είναι όλοι ηλίθιοι, μου λέτε. Father! Όμως από εκεί, παιδιά που δεν τις έκοβε, ξαφνικά ακούει καμπανάκι και λέει, οπ, ο πάτερ είναι. Έτσι σου ήρθε από το πουθενά. Δεν πήρε στα κεντρικά να ρωτήσει. Δική της πρωτοβουλία. Τι ρωτάτε, ρε, αφού είπαμε, έχει δυνάμεις. Father! Αλλά επειδή ο δαίμονας τώρα δεν έχει κανένα κορόιδο, αρχίζει και κουνάει όλα τα καμπανάκια ταυτόχρονα. Ποιο είναι το τυχερό της, λέει, διάλεξε. Πού, παιδιά, η αδερφή Irene
Halloween έχει το Spider Sense. Αυτό θα πει crossover, βρε τραγανοπλαγιάδες. Παιδιά, άμα ξεκινήσει τα περπατάκια στον τοίχο, εγώ θα αλλάξω άποψη για την ταινία, ξέρετε. Τι έγινε, δαίμονα? Θα την γράφουμε Θωμά. Ε, αδερφοί, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Το κάνουμε τον κατσαπιά. Τον Πάτερμπεργκ. Οπα, τι γίνεται, ρε? Αυτή η ταινία έχει και τον Γκολουμ. Τι ταινία να βλέπουμε, ρε? Tom Cruise approves that shit. Thank you, sister. How did you get in there? The ground was covered. Έλατε, πώς βρέθηκε εκεί πέρα, ρε, Harry? Δεν ξέρω, εσύ είδες τίποτα ύποπτο να κινείται στην περιοχή, τίποτα δαίμονες, τίποτα τέτοια? Α, όχι, τίποτα περίεργο. Συμφωνώ απόλυτα. Πάλι καλά όμως έχουμε τον ειδικό εδώ πέρα, παιδιά, για να μας δώσει την απάντηση. There's a powerful evil presence in this place. Τι είπε, ρε, ο Άρχοντας? Αυτό τώρα πάλι, ρε, γκουρού, πώς το κατάλαβες, ρε, παιδιά, πώς το κατάλαβε? Μερικοί άνθρωποι δεν πιάνονται, ρε, παιδιά, στον τομέα τους. Ρε, βγάλε τα παπούτσια σου, Άρχοντα, να φιλήσουμε τα πόδια σου, βρε γκάτι της δαιμονολογίας. Maybe those books will help shine a light on our answer. Και έτσι, εντελώς random, παιδιά, στον τάφο που τον έριξε ο ίδιος ο δαίμονας, μέσα εκεί, που ήταν άδειος τόση ώρα, έτσι, εμφανίζονται κάτι βιβλία που μέσα εκεί ο Πάτερ θα μάθει το όνομα του δαίμονα που τους κυνηγά. Που να σημειωθεί εδώ, θα το πω γιατί δεν γίνεται να το κρατήσω άλλο, ο συγκεκριμένος δαίμονας, να ξέρετε, δεν θέλει να γίνει το όνομά του γνωστό στους υπόλοιπους εκεί πέρα. Ο σεναριογράφος τώρα αυτής ταινίας πληρώθηκε για αυτό το σενάριο, έτσι. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό εμείς, γιατί αυτοί σίγουρα θέλουν να το ξεχάσουν. Ρε εσύ, να σου πω. Έλα, ρε. Γράφω τόση ώρα και δεν έχω καταφέρει ούτε μία φορά να αναφέρω κάπου αυτό το κολόνομα του δαίμονα. Και τι σκάς? Πώς να μη σκάω? Δεν πρέπει κάπου να αναφερθεί, να το γνωρίζει ο κόσμος. Ο πρωταγωνιστής σου δεν είναι ειδικός αυτά με δαίμονες και τέτοια? Ναι, και. Βάλ το να το γνωρίζει από παλιά αυτό το δαίμονα. Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί άμα ξέρει, πώς θα δικαιολογήσω μετά από όλες αυτές τις βλακίες που τον έχω βάλει να κάνει σε όλη την ταινία? Άμα ήξερε, θα το τελείωνα το θέμα, μπαμ, μπαμ. Έχεις και ένα δίκιο τώρα. Ναι, τώρα τι είμαι. Άμα έπεφτε τον ουρανό ένα κουτί που ήταν δεμένο πάνω σε ένα μπαλόνι και το άνοιγε και είχε μέσα ένα βιβλίο που είχε πληροφορίες για το δαίμονα. Τι λες, μπορεί, τρελάθηκε. Όχι, εντάξει, έπαιζα PUBG πριν λίγο και περάστηκα, συγγνώμη. Αν όμως ο δαίμονας χάραζε το όνομά του πάνω σε ένα ξύλο. Μα υποτίθεται πως ο δαίμονας δεν θέλει να ξέρουν το όνομά του. Α, δεν το ήξερα αυτό, sorry. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Α, το βρήκα, το βρήκα. Α, σε το βρήκα. Για πες. Λοιπόν, μόλις ο Πάτερ βγει από το φέρετρο στο οποίο τον έριξε μέσα ο δαίμονας. Ο δαίμονας τον έριξε? Ναι, ρε, ο δαίμονας. Μην κόβεις τώρα και χωρίστρο. Εντάξει, sorry. Μόλις γίνει αυτό, λοιπόν, γυρνάει και καταλαβαίνει πως όλο αυτό ήταν ένα illusion, ένα ψέμα. Και μέσα σε αυτόν στην ουσία ήταν θαμμένος ένας που είχε κάτι βιβλία γύρω του. Ναι, και τι? Δεν κατάλαβες. Μέσα εκεί θα βρει ο Πάτερ το βιβλίο που θα γράφει για το δαίμονα και θα πει το όνομά του. Κάτσε, ρε, εσύ. Τι γίνεται πάλι? Εσύ δεν είπες ότι μέσα εκεί το ρίχνει ο δαίμονας? Ναι. Και λίγο πριν δεν είπες ότι ο δαίμονας δεν θέλει να μάθει κανείς την ταυτότητά του? Ναι. Τι θες να πεις? Δεν κολλάει. Για ποιο λόγο να ρίξει ο δαίμονας τον Πάτερ μέσα σε ένα τάφο που έχει βιβλία που λένε το όνομά του? Ρε, άσε τώρα τις φιλοσοφίες. Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα, εσύ? Όχι, δεν έχω, αλλά. Αλάτι. Τέρμα τελείως, έτσι θα γίνει. Σαν πως και δίνει και κανένα σημασία στο σενάριο σε αυτές τις ταινίες. Και έρνα εσύ κανένα παραπάνω τζάμψερ εκεί πέρα και όλα καλά. Μάλιστα. Πώς σου πέτυχε το σενάριο στο είτε σένα και έγινε σωστό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν έτοιμο από την παλιά ταινία, βρε. Α, ναι, σωστά. Ναι, υπήρχε βιβλίο. Έλα, βάλαξ τον τόπο σου. Όχι, είναι δαίμονας. Α, λοιπόν, πήγαινε συμφέρει την επιταγή με τα λεφτά και μέχρι να γυρίσεις εγώ θα το έχω τελειώσει αυτό, Είναι αργά τώρα, να ξαναγράφω. Τι λες? Τίποτα, τίποτα. Πάω εγώ, συνέχισε το αριστούργημα. Καταστραφήκαμε. Επιτυχία. Λοιπόν, στο θέμα μας όμως τώρα, παιδιά, ο Πάτερ Σαΐνις συνεχίζει να δίνει πόνο στην επίλυση του δαιμονομυστηρίου. There's more of it. How's that possible? Another puzzle. What? Δείτε την Irene που μόλις τώρα συνειδητοποιεί πως αυτή είναι η πιο ειδική σε αυτό το τομέα από τον Πάτερ. Sister, be careful, please. Πρόσεχε μόνος, γιατί εγώ δεν παίζει. Πάντως, ρε παιδιά, εδώ δεν θα ήταν τώρα τρελό plot twist ο Πάτερ να ήταν εξ αρχής ο δαίμονας. Γελάμε τώρα, αλλά εντάξει, από αυτό το plot twist που προσπαθούν να μας πασάρουνε, το δικό μου καλύτερο, αν περιμένετε. Στην συνέχεια, λοιπόν, η αδελφή Irene επιτέλους καταφέρνει να συνομιλήσει με τις μοναχές του μοναστηριού. Έχει περάσει μια ώρα ταινίας, έτσι, αλλά εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τελικά τα κατάφερε. This convent has had perpetual adoration for centuries. Και τις λένε πως έχουν κάνει ένα σύστημα με σκοπιές που
που προσεύχονται συνεχώς για να μην αφήνουν το δαίμονα να δυναμώσει. Μία αναπνιγή δηλαδή εκεί μέσα, πάει χαθήκαμε, στα καταφύγια. Valak, the defiler, the profane, the marquee of snakes. Ιδού το όνομα του δαίμονα, κυρίες και κύριοι. Βάλακ, ο αχαλήνοτος, ο βλάσφημος, ο μαρκίσιος του φιδιών. Γι' αυτό και το φίδι που ξέρασε το φάντασμα του Ντάνιελ πιο πριν. Ένα όνομα που δεν εμφανίζεται πρώτη φορά σε αυτό το σύμπαν, έχει εμφανιστεί ξανά στη δεύτερη ταινία The Conjuring. Αλλά και σε αυτή τη ταινία, παρόλο που ακούγεται πρώτη φορά, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Και μάλιστα έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές μέσα στην ταινία ήδη, παιδιά. Απλά δεν είναι σε κοινή θέα. Το έχουμε δει και στις κούνιες του ορφανοτροφείου στην αρχή της ταινίας και μέσα στην τάξη της αδερφής Irene εμφανίζεται πάλι, αλλά και στην ταμπέλα του φορτηγού που είδαμε πιο πριν στην ταινία με το καμένο stop. Και αυτά γενικά να ξέρετε πως το σύμπαν του The Conjuring συνεχώς τα κάνει. Από εδώ και πέρα λοιπόν, όταν θα δείτε μια ταινία από το συγκεκριμένο σύμπαν, εάν είστε πιο παρατηρητικοί, θα ανταμυφθείτε. Sister Victoria's death was a terrible tragedy for the convent. Και μιας και πιάσαμε τα ωραία της υπόθεσης, να πούμε άλλο ένα fun fact εδώ. Μιας και επιτέλους, ρε παιδί μου, είδαμε μαυροφορεμένες μοναχές, η παραγωγή του The Nun χρησιμοποίησε τόσο πολύ μαύρο ύφασμα για τις στολές που εμφανίζονται στην ταινία, που ο Ρουμάνος προμηθευτής τους ξεπούλησε μη έχοντας άλλο μαύρο ύφασμα για να τους εξυπηρετήσει. Με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν αρκετά τα γυρίσματά της. Can you tell me about the history of this abbey? It was built by a duke in the dark ages. Και η μοναχή, κυρίες και κύριοι, τα ξερνάει όλα και αρχίζει και λέει την ιστορία της δημιουργίας του μοναστηριού στην Hyrene. Long story short. Αυτό το μοναστήρι, πριν γίνει μοναστήρι, ήταν κάστρο που χτίστηκε από έναν δούκα, που με κάποιες τελετουργίες και κάποιες μαύρες μαγείες εκεί πέρα κατάφερε να ανοίξει μια πύλη και να φέρει στην επιφάνεια δυνάμεις από την κόλαση. Η εκκλησία το μαθαίνει αυτό και κάνει respawn μπροστά στο κάστρο, σκοτώνει τον δούκα και κλείνει την πύλη που άνοιξε αυτό. Αυτός ρίχνοντας λίγες σταγόνες από το αίμα του Ιησού Χριστού που το είχαν μέσα σε ένα ειδικό δοχείο. Θα χρειαστεί αυτό το ειδικό δοχείο, κρατήστε το. Και αυτή η πύλη άνοιξε ξανά όταν έπεσαν κάτι βόμβες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ναι, εντάξει, τι σου φαίνεται περίεργο? Ναι ρε παιδιά, ναι. Βόμβες άνοιξαν την ανοιγμένη και μετέπειτα σφραγισμένη με μαγεία πύλη. Εντάξει, εγώ είμαι okay με αυτό. Εγώ το ξαναλέω, όποιος έγραψε το σενάριο αυτό πήρε κάτι εκατομμύρια τώρα, πληρώθηκε. Τέλος πάντων, ας την αφήσουμε στην άκρη αυτή την κατάσταση τώρα για να πάμε λίγο στον Πάτερ Σαΐνι που έχει μια συνομιλία με την ηγουμένη. Άβες. Ναι, ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι κάτι πάει στραβά. Sister Irene is lost. Όπα, Πάτερ, έχει πάρει σασί η ηγουμένη. Άβες. Τι ηγουμένη βρε κεφτέ, ακόμη να καταλάβεις ότι δεν είναι αληθινή. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να το καταλάβεις, να φορέσει ράσο που να γράφει για αλό Βαλάκ. Who are you? Παιδιά, πολύ υγρασία πρέπει να έχει αυτό το μοναστήρι. Αχ, πάλι γυρνάνε σταυροί, πάλι γυρνάνε σταυροί. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βάλτε άλλη μια έξτρα πρόκα στην κάτω πλευρά του σταυρού, να μην γυρνάει δηλαδή, μην κάνετε τις κουνιές. Άντε πας και σωθούμε. God save you. Μια πω, παιδιά, εντιτάρα εδώ, πάντως θα το πούμε respect. Γενικά, αυτή η ταινία έχει κάποια πραγματάκια που αξίζουν επιβράβευσης. Ένα από αυτά, εκτός του edit δηλαδή, του μοντάζ αλλιώς, είναι η κινηματογράφηση, η οποία πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά ο Πάτερ Σαΐνις, παιδιά, με όλες αυτές τις ανακαλύψεις και τις πληροφορίες που έχει δώσει και αυτή τη γνώση που έχει μοιράσει, μου έβαλε τα γυαλιά. Καθίστε να τα βγάλω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, δείτε τώρα ένα παράδειγμα κακής σκηνοθεσίας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για καλή σκηνοθεσία, ας μιλήσουμε για πρώτη φορά για την κακή. Όταν λοιπόν έχεις στα χέρια σου έναν thriller τρόμου και ξεκινάς μια sequence με δαίμονα μέσα σε ένα κάστρο με στενούς διαδρόμους, με κατακόμβες, με κρυφά περάσματα, κουλουτουπού, κουλουτουπού ή κουτουλουπού, όπως είναι σωστά. Να. Sister Owen. Μια κατάσταση δηλαδή που ενισχύει το αίσθημα της κλειστοφοβίας στο θεατή, απαγορεύεται να βγεις έξω από το κάστρο. Απαγορεύεται ρε. Και όταν λέω να βγεις έξω εννοώ να δείξεις κάποιο εξωτερικό πλάνο. Γιατί έτσι ο θεατής καθησυχάζεται, ηρεμεί και βγαίνει εκτός του κλίματος που εσύ ο ίδιος προσπαθείς να χτίσεις.
Τώρα λοιπόν που η ταινία σου έχει δείξει εξωτερικό πλάνο και μετά σου δείχνει την Hyrene να κυκλοφορεί στο κάστρο με το κερί, δεν νιώθεις την ίδια πίεση και τον ίδιο φόβο? Ωπα, αδελφοί, δεν την ξέρεις την παροιμία που λέει στο σπίτι του δαιμονισμένου δεν μιλάνε για Θεό? Ωπα και σε μπεκιά οι αδελφοί, άρε Ειρηνάρα, κέρνα το μωρέ να τρελαθούμε. Δεν αν βλέπουμε η ταινία Doctor Strange, τι γίνεται, μπερδεύουμε? Άρα, μέχρι τώρα ο δαίμονας έχει τις εξής ικανότητες: να αλλάζει μορφές, να αναποδογυρίζει σταυρούς, αλλά και ολόκληρα δωμάτια όπως είδαμε εδώ πέρα. Μπορεί να θάψει κάποιον ζωντανό μέσα σε δευτερόλεπτα. Μπορεί να κάνει cast φίδια που επιτίθονται. Ε, τι άλλο θέλετε, μιλάμε τώρα, είναι τούμπανο. Αλλά πάνω που πάει ο δαίμονας να πετσοκόψει την αδελφή, πετάγεται μια άλλη αδελφή, τη σώζει και της λέει γρήγορα στο ναό για προσευχή, γρήγορα. Πω, έσκασε το Nun Army κυρίες και κύριοι, θα γίνει χαμός τώρα έτσι. Θα πάει το spell προσευχή, μιλάμε στο 99 τώρα. Πούμε ρε κοριτσιό, είσαι δυνατά? Μήπως έχουμε καμιά άλλη μοναχή για backup? Εννοείται όμως, εννοείται ρε παιδιά, ότι ο δαίμονας δεν θα άφηνε τον Πάτερ Σαΐνι να κυκλοφορεί ανέμελο στο μοναστήρι. Αφού είναι δικός. Ναι ρε Φρέντσι, ναι, ναι ρε, πάμε ρε τρελιάρι. Τι έγινε παιδιά, τώρα είχαμε ξεχάσει το μορφωνιό? Δεν πειράζει, γιατί αυτός ευτυχώς δεν ξέχασε τους πρωταγωνιστές μας. Επιστρέφει και νικάει το δαίμονα με τσεκούρι. Ναι, το ξέρω, δεν βγάζει πολύ νόημα αυτό ρε παιδιά, αλλά αυτό έγινε, αυτό σας λέω, τι να κάνω. Πίσω στην Ειρήνη όμως. Αυτά είναι ρε, ο δαίμονας κερνάει και τσάμπατά του, τι άλλο θέλετε έτσι? Και ήρθε η ώρα παιδιά, ήρθε η ώρα, ναι, για το μεγάλο plot twist μας. Ναι, γιατί κάθε ταινία που σέβεται τον εαυτό της, πόσο μάλλον ένα horror movie, πρέπει να έχει και ένα plot twist. Για να δούμε. We've been praying, all of us together. Who's been praying? All of us, the other nuns. Όλες μαζί τις λένε, και είσαι όλες μαζί Μαρή, μόνος είσαι. Πουμ κυρίες και κύριοι, πουμ! Δεν το ήταν άρχεται αυτό έτσι? Ε, πολύ καλά κάνατε δηλαδή. As if there was any doubt before, this place is no longer holy. Α, γιατί ακόμη το αμφισβητούσαμε αυτό και τώρα σκουρευτήκαμε. Ε, πάλι καλά. Oh father. Αχ, γυρνά μου ρε πια. Ρε Φρέντσι, κάνε κάτι να ησυχάσει και δάφτη. Αχ, ορίστε κυρίες και κύριοι, ο Φρέντσι μετά από το τσεκούρι, μόλις ξανασκότωσε ένα ήδη νεκρό σώμα που είχε μπει μέσα ο δαίμονας με καραμπίνα. Τι πιο λογικό, δεν καταλαβαίνω. Μπράβο σεναριογράφη. Sister Victoria must have been the last nun in this cloister. Τι? Η τελευταία? Άρα αυτό σημαίνει ότι... It wasn't suicide. It was a sacrifice. Ναι, μπορεί, αυτό θα έλεγα κι εγώ. So the evil wouldn't take her soul. Τι είπαμε δηλαδή πιο πριν, παιδιά? Κακή σκηνοθεσία. Για ποιο λόγο, πείτε μου, για ποιο λόγο στην έναρξη της ταινίας να μισοσετάρεις τα γεγονότα? Γιατί να αφήσεις με ερωτηματικά το θεατή σου για μία ώρα και βάλε, και ένα τέταρτο δηλαδή, και να μην του τα πεις όλα εξ αρχής ξεκάθαρα? Δείτε λοιπόν τώρα ένα παράδειγμα από εμένα, έναν τύπο που απλά ανοίγει μια κάμερα και μιλάει για ταινίες και σειρές που του αρέσουν αυτά τα πράγματα, σωστού σεταρίσματος στην έναρξη της ταινίας, που θα σας τα εξηγήσει όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Και αυτό ήταν. Βουαλά! Έχεις μια σωστή ταινία. Και αυτό, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε και με κείμενο, όπως γίνεται, ας πούμε, στις ταινίες Star Wars, αλλά και με voiceovers, βάζοντας να τα πει η μία εκ των δύο μοναχών. Δηλαδή, βάλε τον θεατή στο ρόλο εκείνου που γνωρίζει τα πάντα και άστον να τρώει τα λυσακά του κάθε φορά που οι πρωταγωνιστές
πάνε ανυποψίαστοι πίσω από τις μοναχές, γιατί εκείνοι ξέρουν πως δεν υπάρχουν, πως είναι ο δαίμονας στην ουσία. Έτσι ανεβάζεις την αγωνία στο έπακρο, αλλά και τον τρόμο. Και για να λύσω και το άλλο πρόβλημα που δημιουργείται αν γινόταν αυτό, βάλε να μαθαίνει την ιστορία του μοναστηριού η Irene από ένα βιβλίο που υπάρχει μέσα στο μοναστήρι. Πολύ απλά. Let's get out of here. We can't just leave. We have to seal the gateway to contain the evil. Και θέλω να προσέξετε εδώ πέρα τον Butter Shire, παιδιά. Δείτε τη φάτσα του που δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ιδέα για το τι πρέπει να κάνουν. Δείτε τη φάτσα του πραγματικά. Δείτε που δεν μιλάει καθόλου, δεν λέει τίποτα. We have to seal the gateway to contain the evil. Ναι. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Απλά δεν μίλησα για να μην σας διακόψω. Δεν είναι ωραία να διακόψω τις γυναίκες. Λίγο σημαντικός, ρε. But we can't close it without the relic, the blood of Christ. Christ. Jesus Christ. Όχι, του Τάκη Χριστού. Είναι ο ξαδερφός του, ο κλειδαράς. Δεν είδες το κλειδί το τεράστιο που έχει πάνε κάτι σταυρούς. Τι ρωτάς, βρε γήπα, τέτοια ώρα, ζωαρέψου. The abbess was found dead in the tunnel to the catacombs. Αυτό τώρα, συγγνώμη, αλλά πώς το ξέρει η Irene. Ποτέ κανείς δεν της έδωσε αυτή την πληροφορία. Ούτε ο Πάτερ το ήξερε αυτό, ούτε το όραμα που είδε με τις μοναχές περιείχε μέσα αυτή την πληροφορία. Τι έγινε, κάποιος το έλυσε και στο edit. Είμαστε ξεχαστιάριδες τώρα. Ωμπορε. I'd like to take my vows. Αλλά stop! Στοπ όλα, λέει η Irene. Πρώτα απ' όλα, πριν γίνει οτιδήποτε άλλο, να ρίξω έναν όρκο να ανεβάσω το Demon Resistance. Και μόλις το κάνουν αυτό, πάνε ντουγρού για το λείψανο με το αίμα του Jesus Christ. Πού θα το βρουν όμως αυτό το λείψανο, με ρωτάς? Και όχι τίποτα άλλο, παιδιά, είναι μέσα και σε ένα μοναστήρι, παύλα κάστρο, 500 στρέμματα εκεί πέρα. They told me this key unlocks the door to the relic. That could be anywhere in the castle. Oh. Μη μου πεις ότι ο Πάτερ Σαΐνης κατάλαβε επιτέλους κάτι πριν από όλους τους άλλους. Μη με σκάς τώρα. Mary points the way. Τι έγινε, ρε! Ναι, ρε, τι ήταν, Πάτερ, ναι! Πώς το γύρισες το θέμα έτσι το 95, πώς πετσόκοψες έτσι! Από διακοσμητικό σε παιδάκι, μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε Smart TV 85 με home cinema μέσα. Με τρέλανες τώρα, ε! Μια ερώτηση να κάνω εγώ τώρα. Ξέρω, απάντηση δεν θα πάρω, αλλά. Ο δαίμονας, όσο τα κάνουν όλα αυτά εκείνοι, πού είναι? The blood of Christ, the holiest. Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι θα πάρω. Απάντηση. Λοιπόν, άντε, πάρτε αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού και πετάτε το μέσα στην τρύπα να τελειώνουμε. Γρήγορα όμως, τώρα που δεν βλέπω δαίμονας, ε! Κοίτα να δεις τώρα τυχαία, ρε γαμώτο. Ο δαίμονας επέστρεψε, παιδιά. Ναι, και αν αναρωτιέστε γιατί η αδερφή Irene είναι μόνη της, αυτό, παιδιά, συμβαίνει γιατί οι πρωταγωνιστές μας αποφάσισαν λίγο πριν πως είναι τέλεια ιδέα να χωριστούν για να βρουν την πύλη για την κόλαση. Ναι, αφού τόση ώρα τον έχουν και για την πλάκα τους το δαίμονα, ο καθένας ξεχωριστά, ρε παιδί μου, γιατί να είναι όλοι μαζί, δεν χρειάζεται. Κλασικό, ηλίθιο σχέδιο μέσα σε horror ταινία δηλαδή. Για να δούμε πόσο καλά πήγε αυτό. Τέλεια! 100% επιτυχία για τον δαίμονα. Ο οποίος δαίμονας με κάποιον τρόπο έκανε possessed την μοναδική χαρακτήρα που φαινόταν σε ολόκληρη την ταινία να είναι η πιο δυναμική από όλους τους άλλους και να κουβαλάει κιόλας πάνω της το λείψανο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε αυτήν τώρα κατάφερε και μπήκε μέσα. Έτσι απλά. Τόση ώρα που ήταν αόρκιστη δεν έμπαινε, τώρα που ορκίστηκε για πλάκα. Ωχα, μαν τι πάθαμε! Πάει ο Φρέντς, παιδιά! Πάει το γαλανομάτικο το παιδί! Χάνουμε το μορφωνιό! Όχι, παιδιά! Όχι, παιδιά! Γιατί ο δαίμονας έπαθε Hollywood. Ναι, είναι μια πάθηση που την παθαίνεις και στις κρίσιμες στιγμές και που πρέπει να δράσεις γρήγορα για να σκοτώσεις κάποιον, για να κάνεις κάτι στα γρήγορα, παιδί μου, σε πιάνει λογοδιάρεια και αρχίζεις δηλώσεις. Και καθυστερείς τόσο όσο χρειάζεται για να αντιδράσει ο άλλος και να χάσεις. Να δείτε. I'm French Canadian. Πού ατακάρα! Τι παίρνει το παλικάρι! Πιο αξταλαβίστα, baby! Πιο why so serious! Αυτή είναι η ιστορική ατάκα, ρε! Όμως να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, πως οι δημιουργοί του The Nun είχαν και άλλες έτσι φοβερές ιδέες για την ατάκα που θα πετάξει εδώ πέρα ο Φρέντσι, τις οποίες δεν τις συμπεριέλαβαν στην ταινία αυτή επικράτηση. Όμως εδώ, αυτή η εκπομπή, σε πρώτη αποκλειστική προβολή, σας παρουσιάζει. Και δεν έχω πάει ποτέ με δαίμονα, ε! Φρομάτσα τσίκι. Μόνο το μεντσίλ. Καλά, εγώ με διαφορά θα βάζω την τελευταία, έτσι. Καλύτερο το συζητώ. Απορώ γιατί δεν την επέλεξαν και αυτοί οι ίδιοι, έτσι. Από αυτό που βάλανε, πολύ καλύτερο ήταν. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος, να ξέρετε, πως ο Πάτερ ακόμη πιστεύει πως ο Ντάνιελ είναι αληθινός. Μην το πει κανείς και τον πληγώσει.
Επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους, ναι, επιτέλους είδαμε τον Βάλακ. Μπορεί να πέρασε μια μισή ώρα ταινίας, αλλά εντάξει, επιτέλους το είδαμε. Κάτι είναι γι' αυτό, ρε. Ο δαίμονας λοιπόν, ο οποίος είχε τόσο τεράστιες δυνάμεις λίγο πιο πριν στην ταινία, τώρα προσπαθεί να πνίξει με τα ίδια του τα χέρια την αδελφή Irene. Αλλά εκείνη την τελευταία, την ίστατη στιγμή, παίρνει το λείψανο με το αίμα του Jesus Christ, το πίνει και... Πού σου να μη σε ματιάξω, λέει τέτοια ομορφιά. Και παπαλά, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι. Ο Βάλακ, ο τιτανομέγιστος Βάλακ, ο αχαλήνωτος, ο βλάσφημος, ο τούμπανος, δεν ξέρω τι άλλο είναι, νικήθηκε με μερεμέτη από το αίμα του Χριστού. Thank you for saving my life, Maurice. Welcome. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Εκτός φυσικά και αν γίνει κανένας άλλος πόλεμος, πέσει καμιά βόμβα και ανοίξει ξανά η πύλη, εκεί πάει, χαθήκαμε. Τίποτα άλλο, δεν έμεινε και καθόλου αίμα του Χριστού, έτσι. Μιλάμε τώρα, τέλος, γιο, καπούτ. Christ. Jesus Christ. Άσε μας ρε φρέντς, αγόρι μου και εσύ τώρα. Τι υποθέτεις κάθε φορά δηλαδή που ακούς Χριστός. Δεν μόλις μένος είσαι. Μου, τι, ρε, εγώ για πλάκα το πατρελή είστε. Δηλαδή, ο δαίμονας μπήκε μέσα στον τελειό. Συγγνώμη. Και αυτός που ρούφηξε η πύλη λίγο πριν, αυτή που σφραγίστηκε. Ποιος ήταν? Ρε θα μας τρελάνετε εντελώς. Α, και μια λεπτομέρεια πριν πάμε στην τελική σκηνή. Frenchie, what's your real name? Maurice. Το πραγματικό του όνομα λέει είναι Maurice. Εντάξει, οκ, το δέχομαι, αλλά για ποιο λόγο ο τύπος σε ολόκληρη την ταινία είχε ψευδόνυμο? Αφήστε παιδιά, μην ψάχνετε απάντηση. Έτσι ρουκ, μόνο και μόνο για να υπάρξει ένα plot twist στο τέλος της ταινίας, το οποίο θα τη συνδέσει με το The Conjuring. Για πάμε να το δούμε γι' αυτό. Take Maurice Thiero. His friends called him Frenchie. He was a French-Canadian farmer. Όπα ρε εσείς, όπα λίγο. Για παίξε ξανά την ίδια σκηνή από την ταινία The Conjuring. Take Maurice here. Yet after he was possessed, spoke some of the best Latin I'd ever heard. Ναι, όπως θα καταλάβατε, υπάρχει αλλαγή ηθοποιού. Οι τύποι άλλαξαν ηθοποιό μόνο και μόνο για να υπάρχει στην καινούρια του ταινία ένας μορφωνιός για να χαρεί το μάτι του θεατή, όπως είπα στην αρχή αυτού του βίντεο. Ειλικρινά, όταν είδα αυτή την αλλαγή, παιδιά, πήγα κατευθείαν και έψαξα στο Google να δω εάν έπαθε κάτι ο ηθοποιός, αν πέθανε δηλαδή, ο ηθοποιός που έπαιξε τον ίδιο ρόλο στο βίντεο που εμφανίστηκε στην ταινία The Conjuring. Αλλά ο άνθρωπος ευτυχώς, δηλαδή, χέρι άκρας υγείας. Και το χειρότερο εδώ ποιο είναι? Πείτε εντάξει, πάει στο διάλογο, παιδί μου, την αλλάζουν τη φάτσα. Παιδιά, οι τύποι βαρέθηκαν τόσο πολύ που δεν έχουν αλλάξει τη φάτσα του ηθοποιού σε όλα τα καρέ. Δείτε! Infestation. Ρε δεν τρέπεστε λίγο? Ότι τι δηλαδή, δεν είχατε το budget να κάνετε ψηφιακά να αλλάξετε τον ηθοποιό σε όλα τα καρέ? Βάλτε λίγο μεράκι μέσα βρε κεφτέδες. Να μου καθείτε από εδώ πέρα, δεν τραπήκατε ρε να βάλετε και τα ονόματά σας στα credits? Αυτή ήταν η ταινία The Nun, κυρίες και κύριοι. Α, ναι, ναι, και εμένα μου άρεσε. Το κάκιστο υποκατάστατο του σύμπαντος του The Conjuring, που εκτός από κάποιες σκηνές τρόμου, δεν είχε να επιδείξει και τίποτε άλλο καλό. Είχε τις προοπτικές να είναι καλή ταινία? Ναι, τις είχε. Γιατί απέτυχε? Γιατί κάνει μπαμ από χιλιόμετρα, παιδιά, πως αυτοί που ασχολήθηκαν δεν πήραν στα σοβαρά τη δουλειά που τους ανατέθηκε. Τώρα, το πως γίνεται κάποιος να μην ασχολείται σοβαρά με κάτι για το οποίο θα πληρωθεί εκατομμύρια. Αυτό τι να σας πω ρε παιδιά, απαντήστε μου στα σχόλια, εγώ απάντηση δεν μπορώ να βρω σε αυτό. Κάτι φορές νομίζω πως το Hollywood είναι σαν δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα, ειλικρινά. Ένας δουλεύει, 500 κάθονται. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για την ταινία The Nun. Όπως πάντα όμως, πολύ θα ήθελα, χαίρομαι πάρα πολύ, να βλέπω τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια, αλλά θα ήθελα επίσης να μου πείτε και ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία που έχει βγει μέχρι τώρα από το σύμπαν του The Conjuring. Εγώ είμαι ο Θωμάς, αν θέλεις να βλέπεις αυτή τη φάτσα και σε άλλα social media, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις βιντεάρες που θα έρθουν και έρχονται. Βιντεάρες αυτό, σας το υπόσχομαι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!